Καλημέρα, καλησπέρα κόσμε. Καλώς όρισες στο πρώτο επεισόδιο στο θέμα online στη στήλη Ιταλούς Live. Σήμερα από ό,τι βλέπεις είμαι τελείως αμακιγιάριστη και υπάρχει λόγος, δεν υπάρχει καθόλου φύτρο στο πρόσωπο και γι' αυτόν υπάρχει λόγος. Αυτό είναι ένα κανονικό δέρμα, το όπως πρέπει το δέρμα να είναι, το οποίο έχει διχρωμίες, έχει πόρους και τα διάφορα που μπορεί να έχει ένα normal δέρμα χωρίς φύτρα. Λοιπόν, ζητήσετε με όλες να κάνουμε, να δείξουμε πώς μπορούμε να καλύψουμε μπανάδες ή μαύρους κύκλους. Εγώ δεν έχω μαύρον κύκλο, έχω όμως κάποια σημαδάκια ή μπανάδες, οπότε είπα let's do this. Πάμε να σας δείξω. Θα χρησιμοποιήσω ένα face toner από τη Fluff. Το ανακαινίζω καλά. Το βάζω σε ένα παμπακάκι και το περνώ στο πρόσωπο αποφεύγοντας τα μάτια. Λοιπόν, τι κάνει? Φέρνει μοναδικό αποτέλεσμα λάμψης. Έχει μέσα αχά που απολεπίζουν απαλά, λέει, τα νεκρά κύτταρα. Φωτίζουν το δέρμα και μειώνουν τη διχρωμία του. Για να δούμε. Λοιπόν, καθαρίζω καλά το πρόσωπο και πάμε να περάσουμε μία βάση πριν το make-up μας. Από την ίδια σειρά, Fluff Superfood, παίρνω ένα milky make-up base με προστασία 30, είναι κάπως έτσι, και το περνώ σε όλο το πρόσωπο πριν το μακιγιάζ μου για να ενυδατωθεί καλά. Περνώ και λαιμό. Από Ιταλού Cosmetics θα πάρω το Cloud Paint. Είναι ένα blusher κραγιόν. Καλύπτει κύκλο, καλύπτει πανάδες, μπαίνει στο μάτι, μπαίνει παντού. Έχω έναν ήδη ανοιχτό εδώ για να το δείτε. Το περνάω στο χέρι, έχει λίγο έτσι πορτοκαλοειδές χρώμα και θα περάσω σιγά σιγά τα μποναριστά στα μικρά μικρά σηματάκια που έχω με ένα πινελάκι. Παίρνω ένα πινελάκι που είναι πάρα πολύ τριχάν, είναι πιο πλακουτσωτό για να μην μου τρώει το προϊόν. Και βάζω τοπικά στα σημεία λίγο που είμαι κόκκινη που θέλω να καλύψω. Το πορτοκαλί χρώμα έρχεται και εξουδετερώνει. Εάν τα σημαδάκια σου έχουν χρώμα καφέ όπως έχουν τα δικά μου, δηλαδή σαν μικρές ελίτσες, τότε θέλεις πορτοκαλί. Εάν έχεις κόκκινα σημαδάκια ή σπυράκια, τότε πρέπει να κάνεις την ίδια διαδικασία, αλλά με πράσινο προϊόν. Είναι ωραία. Και εδώ. Και πάμε να βάλουμε κονσίλερ. Laura Mercier. Είναι αρκετά άσπρο, δεν με πειράζει γιατί δεν θα το χρησιμοποιήσω για να καλύψω, καθότι δεν έχω κύκλο. Το χρησιμοποιώ απλά σαν φωτεινότητα στο πρόσωπο, να μου δώσει έτσι λίγο χρώμα. Οπότε και το βάζω και στα συγκεκριμένα σημεία που βλέπετε. Make-up. Χρησιμοποιώ το Lancome αυτή τη φορά, είναι το 024 Shade. Δεν ξέρω αν θα μου βγει πολύ άσπρο, πάμε να το δούμε. Και πλεντάρω τα μποναριστά, δουλεύω με αυτόν το πινελάκι και θα μπονάρω το προϊόν σε όλο το πρόσωπο. Θα δείτε ότι το πορτοκαλί θα σμίξει κανονικά μέσα στο make-up μου.
με ένα σφουγγαράκι το οποίο έχω βάλει νερό, το έσφιξα και μετά το έκανα ξανά με την πετσέτα. Παίρνω ακόμα λίγο προϊόν και παίρνω ταμποναριστά ολόκληρο το πρόσωπο για να έρθει να δέσει όλο το προϊόν μαζί. Και αφού επεράσαν 2-3 ώρες και εγώ ακόμα είμαι δαμέ και ταμπονάρω, μια make-up artist να θυμάσαι ότι πάντα ή θα ταμπονάρει ή θα πλεντάρει μια σκιά, ένα από τα δύο. Λοιπόν, βλέπεις τότε εγκαλύφθηκε αρκετά. Αν θέλεις να καλυφθεί περισσότερο το πρόσωπό σου και να φαίνεται ακόμα πιο smooth, θα βάλεις λίγο περισσότερη ποσότητα πορτοκαλί και λίγο παραπάνω make-up. Εμένα γενικά αρέσει και μου να φαίνεται φυσικό, δηλαδή να κρατά το τη φρεσκάδα και ας φαίνεται και κανένα spot εν τίποτε. Όμως βλέπεις ότι εύκολα εκαλύφθηκε και κάτω από το make-up και δεν φαίνεται ούτε η διχρωμία ούτε η πόρη. Οπότε, πάμε να βρούμε την πούδρα μας. Θα χρησιμοποιήσω αυτό το μικρό θαύμα στον χώρο των προϊόντων που ονομάζεται πούδρα της Cherry Up. Όσοι με ακολουθείτε, είδατε το χαμό που έγινε με τη συγκεκριμένη πούδρα τις τελευταίες μέρες. Απλά ταμποναριστά, σιγά σιγά βάζω το πρόσωπο, λίγο, ελάχιστο στο λαιμό, ελάχιστο, δεν πατώ και να βάλω απευθεία στο λαιμό μου, είναι απλά με το προϊόν που έχει πάνω. Όταν θα πατήσω και θα πάω στα σημεία που λαδώνω ακόμα και πάνω από το φρύδι, για να μην έχει λάδι πάνω από το φρύδι, στις περιοχές εδώ και εδώ. Εδώ βάζω την περισσότερη ποσότητα. Στα υπόλοιπα, απλά με ό,τι έχει πάνω το προϊόν, τα μπονάρω. Πάλι χωρίς φύτρα για να το δείτε. Λοιπόν, αυτό ήταν το σημερινό μας μάθημα να το πω, για το πώς μπορείτε να καλύψετε εύκολα μαύρον κύκλο και πανάδες. Την επόμενη φορά με κάτι καινούριο. Εάν θέλεις να σας ζητήσουμε οποιοδήποτε θέμα αφορά τη γυναίκα, οτιδήποτε θέμα αφορά μακιγιάζ, σώμα, ομορφιά, κιλά, οικογένεια, σπίτι, εφηβεία, κοπελούθια, φιλίες, δεσμούς, σχέσεις, θα μου στείλεις email, αλλάξαμε και το email μας, είναι info@italou.com. Κάναμε το πιο εύκολο. Οπότε περιμένω το email σου. Τα φιλιά μου. Με 2-3 ακόμα πινελιές και 5 λεπτά, τούτο είναι το τελικό αποτέλεσμα. Θα σε δω την επόμενη εβδομάδα. Γεια!